Εικόνες ντροπής στο φάρο του ενετικού λιμανιού στο Ρέθυμνο. Το στολίδι της πόλης, που αποτελεί πόλο έλξης για χιλιάδες επισκέπτες, αλλά και ντόπιους που κάνουν την καλοκαιρινή βόλτα τους, γεμίζει σκουπίδια που πετούν ασυνείδητοι, αδιαφορώντας για το περιβάλλον αλλά και τον κόπο των εργαζομένων. Προσπαθούμε να έχουμε μια καθαριότητα. Βέβαια, είναι πολλές φορές πολύ δύσκολο, γιατί περνάει πάρα πολύ κόσμο, δηλαδή είναι βιτρίνα του Ρεθύμνου και περνάει πάρα πολύ κόσμο. Τρέχουμε από πίσω, αλλά κάποια στιγμή πιανούμαστε έτσι και να υπάρχουν κάπου σκουπίδια. Βέβαια, την επόμενη στιγμή τα έχουμε μαζέψει και προσπαθούμε για το καλύτερο. Σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες, πραγματοποιούνται καθημερινά καθαρισμοί στο σημείο, χωρίς ωστόσο αυτό, όπως φαίνεται, να επηρεάζει την αδιαφορία πολλών, αφού οι υπάλληλοι τρέχουν και δεν φτάνουν. Έχουμε τρεις βάρδιες ημερήσιες μέχρι αργά το βράδυ και στο εμπορικό λιμάνι και στην Μαρίνα και στην Βενζέλου. Μέχρι αργά το κάθε βράδυ. Μέρα καθαρίζει. Κάθε μέρα γίνεται καθαριότητα. 7 μέρες την εβδομάδα, 30 μέρες το μήνα, χωρίς να υπάρχει κενό. Ο φακός της Κρήτη TV κατέγραψε επιτόπου τον υπάλληλο του λιμενικού ταμείου που έσπευσε στο σημείο άμεσα για τον καθαρισμό των σκουπιδιών. Με τον κύριο Θοδωράκη να απευθύνει έκκληση στους πολίτες για ενημέρωση όταν αντιλαμβάνονται ρήπανση στα πολύτιμα μνημεία της πόλης. Θέλουμε ειδικά οι ρεθεμιώτες να έχουν μια ευαισθησία να βάζουν τα απορρίμματά τους στους κάδους που υπάρχουν και στη Μαρίνα και στο Ελευθέριο Βενζέλου και στο εμπορικό λιμάνι, και τους ευχαριστούμε γι' αυτό εκ των προτέρων. Και παρακαλούμε πολύ όποιος δει σκουπίδια κάπου να μας ενημερώνει και θα μαζεύουμε την ίδια στιγμή.